Αχ, ήταν ανάγκη να ρεύουμε τόση σκαλιά με τα πόδια, Τάνια μου. Αφού η Χριστίνα δεν μπαίνει σε σανσέρ, έχει κλειστοφοβία. Κάτσε. Τα έπαιξα τόσες ώρες εκεί μέσα, το κεφάλι μου. Μπρος θα κάνει, τι είναι ο πόνος, Χρειάζομαι ένα καθρέφτη. Ρε Τάνια, πώς το διάολο έχεις βάλει τα παπούτσα μου. Συγγνώμη, νόμιζα ότι είμαστε μόνοι μας. Καλά τώρα, τι μαλακίες είναι αυτές. Δεν ξέρεις το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνει μια νύφη πριν το γάμο τα μαλλιά της. Ναι, το ξέρω, αλλά εσύ για γάμο ετοιμάζεσαι για εκτόξευση. Καλά, κι εσείς στην ηλικία σας δεν ντρέπεστε. Αν ημέρα σου γάμου να τρέχετε πίσω από την Τάνια και την. Μας έχεις ζαλίσει, κυρά μου, μας έχεις ζαλίσει. Με τις μαλακίες και τις παραδόσεις τόσες μέρες και μόλις η κόρη σου θέλει να κάνει τα μαλλιά της, θα του πω Μάρλε, κάθεσαι και το τρως. Γάμο το κερατό μου, γαμό εδώ μέσα. Αυτός είναι ο άντρας σου. Ναι. Good looking. Τι λέει? Ότι είναι ωραίος. Όχι για να το πενευτώ, αλλά εμείς το σόι μας ξέρουμε και τους διαλέγουμε τους άντρες. Και αν δεν ήταν έτσι όμορφος πέστης, δεν θα του έδινα εγώ ποτέ το λουλούδι μου. Κουτσουκούτσι μου, κουτσουνάκι μου. Του κατάλαβα. Τώρα έρχομαι για να σας πάρει ο διάολος. Και εσάς και τον αφορή που και όλο σας το σόι μας έχει πρίξει από το πρέπει να τηλέφωνα.